Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Αμήνες σε περιπάτρεις από την τηλεόραση του ΡΙΚ, που γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΒ. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα 20 χρονά της. Συμπληρώνει 20 χρόνια ζωής, βγήκε στον αέρα για πρώτη φορά στις 26 Νοεμβρίου του 2000. Μαζί μας στο στούτιο είναι ένας από τους προτεργάτες της εκπομπής, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδρέας Πενταράς, τότε διευθυντής του Επιτελείου του Υπουργού Άμυνας. Κύριε Πενταρά, καλωσορίσατε στο στούδιο της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους και χρόνια πολλά για τα 20χρονα της εκπομπής. Ευχαριστούμε, κύριε Πενταρά. Να πάμε να δούμε ένα φιλμάκι για την ιστορία της εκπομπής, τις εκπομπές οι οποίες έγιναν στιγμιότυπα από τις εκπομπές αυτές. Πρώτος φιλοξενούμενος στην πρώτη εκπομπή ήταν ο τότε αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αείμνηστος αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης. Να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα φιλμάκι με αποσπάσματα από την πρώτη εκπομπή και από άλλες εκπομπές που έχουν μεταδοθεί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρώτη εκπομπή Αμήνες σε περιπάτρεις. Μαζί θα είμαστε κάθε Κυριακή την ίδια ώρα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΒ, θα σας παρουσιάζουμε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς αλλά και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η εκπομπή θα ασχολείται επίσης με θέματα άμυνας και εξοπλισμών διαφόρων χωρών. Στη σημερινή πρώτη εκπομπή, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τον αρχηγό ΓΕΦ αντιστράτηγο Ευάγγελο Φλωράκη. Στρατηγέ, καλωσορίσατε στο στούντιο στην πρώτη αυτή εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ και δική μου τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στην πρώτη σας εκπομπή. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσουμε τη νέα εκπομπή του ΡΙΚ, Αμήνες σε περιπάτρεις. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλει στην όλη προσπάθεια που καταβάλλεται γενικότερα για ενίσχυση της άμυνας. Με τις εκπομπές αυτές ενισχύεται επίσης το αίσθημα του Κυπριακού λαού για ασφάλεια, ενδυναμώνει το ηθικό του. Ήμουν ο πρώτος που εισηγήθηκα στον τότε αρχηγό, στον υπουργό και στην κυβέρνηση τη σημασία και την έννοια του δόγματος. Και χαίρομαι τώρα που επί των ημερών μου ως αρχηγού της Εθνικής Φρουράς υλοποιούνται οι τότε προγραμματισμοί. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες. Το θέμα της ασφαλείας είναι θέμα το οποίο αφορά και Ελλάδα και Τουρκία. Σε ποια φάση των συνομιλιών δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα γίνει η συζήτηση αυτή. Η Εθνική Φρουρά, κύριε Κωνσταντίνου, μεταξυρίσσεται σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο στρατό με αυξημένες δυνατότητες αποτροπής. Εμείς βλέπουμε τους στρατούς και τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι σαν όργανα πολέμου, αλλά σαν παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτροπή του πολέμου, στη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια. Η ελληνική κυβέρνηση, μέσα στα πλαίσια του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, δίδει για μια ακόμα φορά την κατηγορηματική διαβεβαίωση, αλλά και το μήνυμα ότι οποιαδήποτε τυχοδιοκτική ενέργεια της Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά από την πλευρά της Ελλάδας με ενεργοποίηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Υπήρχαν οργισμένοι βασικοί λόγοι για τους οποίους έπρεπε να γίνει το ενιαίο αμυντικό δόγμα.
για να είμαστε σίγουροι και εμείς και η Ελλάς ότι σε περίπτωση που η Τουρκία θα δοκίμαζε να επεκταθεί, είχαμε ένα σχέδιο άμυνας το οποίο θα άρχιζε από τον Εύρο και θα κατέβαινε στην Κύπρο. Μία από την Κύπρο και θα ανέβαινε μέχρι τον Εύρο. Και γι' αυτό αποφασίσαμε δύο πράγματα. Το ένα, ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί μια πολεμική αεροπορική βάση στην Πάφο και ταυτόχρονα θα έπρεπε να δημιουργηθεί και μια πυραυλική, αντιαεροπορική πυραυλική ομπρέλα πάνω από την Κύπρο. Είναι καλά γνωστό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προβάλλει απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις πρωτίστως πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέσα. Βλέπουμε την Τουρκία κάθεκτη να συνεχίζει αυτές τις παραβιάσεις. Είναι κάτι που προβληματίζει, είναι κάτι το οποίο μας ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις ενέργειες που έχουμε κάνει. Μαζί μας στο στούντιο, όπως έχουμε προαναφέρει, ένας από τους πρωτεργάτες της εκπομπής, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδρέας Πενταράς, τότε διευθυντής του επιτελείου του Υπουργού Άμυνας, Σοκράτη Χάσικου. Κύριε Πενταρά, πέρασαν 20 χρόνια κιόλας από τότε που είχε ληφθεί η απόφαση για να γίνει αυτή η εκπομπή. Πόσο δύσκολο ήταν να γίνει την περίοδο εκείνη μια τέτοια εκπομπή? Ναι, καταρχήν να πούμε, κύριε Κωνσταντίνο, ότι κύριος σκοπός της δημιουργίας της εκπομπής αυτής ήταν η προβολή της αμυντικής ισχύως της Εθνικής Φρουράς προς τα έξω, στα πλαίσια της αποτροπής. Τι είναι αποτροπή? Είναι γνωστό ότι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι η διατήρηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης μιας χώρας. Και μιλούμε βέβαια για ένοπλες δυνάμεις δημοκρατικών χωρών, όχι όπως είναι στην Τουρκία ή σε άλλα δικτατορικά καθεστώτα. Και αυτό γίνεται μέσω της αποτροπής. Δηλαδή πρέπει ο δυνητικός αντίπαλος, ο εχθρός, να ζυγίσει το κόστος και το όφελος από μια επιθετική ενέργεια και να εκτιμήσει ότι το κόστος που θα έχει είναι μεγαλύτερο από το όφελος που θα έχει. Αυτό δημιουργεί την αποτροπή και έτσι διατηρείται η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα. Άρα έπρεπε η Εθνική Φρουρά να προβάλλει την αποτροπή την οποία είχε δημιουργήσει τότε, να θυμίσω, ήταν το δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου στο Ζενίθ. Είχε αναπτυχθεί. Με τη διεξαγωγή ασκήσεων τότε, κοινών που έρχονταν αεροσκάφια από την Ελλάδα. Οι διακλαδικές, ήταν ο Νικηφόρος, Βεργίνα, Τοξότης κλπ. Η Εθνική Φρουρά είχε εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, η αεροπορική βάση της Πάφου, η ναυτική βάση στο Μαρί. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να προβληθούν προς τα έξω για να δημιουργήσουμε αποτροπή. Και η αποτροπή είναι γνωστό ότι δημιουργείται με τις παρελάσεις, με τις ασκήσεις, με την αποφασιστικότητα της ηγεσίας να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις σε περίπτωση που ο αντίπαλος θα επιχειρούσε κάτι. Και όλα αυτά προβάλλονται προς τα έξω μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στοιχείο αποτροπής. Και οι ξένες χώρες έχουν πολύ οργανωμένη διαδικασία προβολής της ισχύως τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η εκπομπή αυτή δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι ο αντίπαλος μπορεί να ξέρει, να έχει κάποιες πληροφορίες για τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να λαμβάνονται από δορυφόρους, από αναγνωρίσεις, από πράκτορες, αλλά δεν μπαίνει μέσα στα στρατόπεδα όμως για να δει πώς γίνονται η εκπαίδευση, οι ασκήσεις, η συντήρηση των οπλικών συστημάτων κλπ. Έπρεπε λοιπόν όλα αυτά να προβληθούν προς τα έξω και αυτό έγινε μέσω της εκπομπής σας, η οποία με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης σε δήλωσή του εξήρε την προσφορά της εκπομπής στην πατρίδα και στην άμυνα του τόπου. Δυστυχώς, λόγω του ότι βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό λόγω κορονοϊού, γιατί ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν μπόρεσε να μας μιλήσει στη κάμερα. Να ευχηθούμε στον Υπουργό Άμυνας τα καλύτερα. Δυστυχώς, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν δεν μας επιτρέπουν να γιορτάσουμε όπως αρμόζει τα 20χρονα της εκπομπής σας. Επιτρέψτε μου λοιπόν, έστω και εξ αποστάσεως, να ευχηθώ χρόνια πολλά και δημιουργικά στην εκπομπή «Αμήνεστε περιπάτρης» και να εξάρω την πολύχρονη προσφορά της προς την πατρίδα. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν, φίλε Πέτρο, σε σένα και την ομάδα παραγωγής για την αφοσίωσή σου στην προβολή της άμυνας της χώρας μας για 20 συναπτά έτη. Κάνετε σπουδαία συλλογική δουλειά. Η εκπομπή μας καθιερώθηκε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού, καθώς αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο το πολυδιάστατο έργο της Εθνικής Φρουράς και παρακολουθεί από κοντά σημαντικές πτυχές των δράσεών της. Αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε στον κόσμο το μήνυμα ότι η Εθνική Φρουρά παραμένει μια σύγχρονη και ευέλικτη αποτρεπτική δύναμη και ότι είναι πάντα σε θέση να φέρει εις πέρα στην αποστολή της. Στην εκπομπή σας χρειάζεται βαθιά γνώση του αντικειμένου, αξιόπιστη ενημέρωση και μια ανθρώπινη ευαίσθητη και σε ένα δύσκολο πεδίο. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλεται στην καλλιέργεια δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των ενόπλων δυνάμεων, στη διατήρηση ψηλού ηθικού στα στελέχη του στρατεύματος και σε ένα πολύτιμο σήμερα αίσθημα ασφάλεια στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ σήμερα την ενότητα, το φρόνημα και την πίστη στις δυνάμεις μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους προτεργάτες που είχαν την εξαιρετική ιδέα για την όμορφη αυτή εκπομπή, τον πρώην Υπουργό Άμυνας και Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο, τον αντιστράτηγο αποστρατή Ανδρέα Πενταρά και τον ταξίαρχο αποστρατή Ανδρέα Γιώργα. Εύχομαι ξανά χρόνια πολλά στο «Αμήνεστε περιπάτρης» και καλή δύναμη για να συνεχίσετε το εξαίρετο έργο που επιτελείτε. Στο ρόλο που διαδραματίζει η εκπομπή στην προβολή των θεμάτων της Εθνικής Φρουράς και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του Κυπριακού Ελληνισμού, αναφέρθηκε ο αρχηγός ΓΕΦ αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης. Ο αρχηγός προσβλήθηκε με κορονοϊό. Είναι ασυμπτωματικός, είναι καλά στην υγεία και να του ευχηθούμε περαστικά και να είναι πάντα γερός και δυνατός. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την ημέρα που η εκπομπή «Αμήνεστε περιπάτης» ξεκίνησε την προβολή της, θα ήθελα εκ μέρους της οικογένειας της Εθνικής Φρουράς να ευχηθώ χρόνια πολλά στην εκπομπή και κάθε επιτυχία στο μέλλον. Τα 20 χρόνια της εκπομπής συμπίπτουν με μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, τόσο για την Εθνική Φρουρά, όσο για την Κυπριακή Δημοκρατία και πολύ περισσότερο και για την Ανατολική Μεσόγειο. Η ύπαρξη ενός υβριδικού δρόντα στην περιοχή μας, ο οποίος αποτελεί και την κύρια απειλή κατά της πατρίδας μας, και η παραβατική του συμπεριφορά επιτείνουν τα προβλήματα ασφάλειας και σταθερότητας. Η θεματολογία της εκπομπής σας, η οποία τα 27 χρόνια εξελίχθηκε από όχι μόνο την προβολή των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά σε ευρύτερα για την παρακολούθηση των γεωπολιτικών εξελίξεων, νομίζω ότι μας δίνει ένα παράθυρο κατανόησης σε αυτά που συμβαίνουν στον περίγυρό μας. Η θεματολογία σας είναι τόσο ευρεία και συνδράμει στην ανάδειξη τόσο και της Εθνικής Φρουράς και το ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για το ρόλο το οποίο έχει αναλάβει. Την παρακολουθώ την εκπομπή από το 2014 ανελιπώς και πιστεύω ότι ιχνηλατώντας τη στο βάθος των 20 αυτών χρόνων μπορούμε να δούμε την εξέλιξη της Εθνικής Φρουράς και την αναβάθμιση της σε αυτό που είναι σήμερα. Θεωρώ, όπως είπα και στην εκπομπή που ήμουν προσκαλεσμένος, ότι όντως το «Αμήνεστε περιπάτης» είναι μια εκπομπή η οποία συνδράμει στο ρόλο της, αναδεικνύει το ρόλο της Εθνικής Φρουράς και θα ήθελα καταληκτικά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου ως αρχηγός της προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, αλλά και προσωπικά στο συντάκτη της εκπομπής, κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου, σε σένα δηλαδή, για τη διαχρονική στήριξη στον τομέα της προβολής του έργου μας. Επιπλέον, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία με τους παραγωγούς της εκπομπής με απότερο σκοπό τόσο η Εθνική Φορά όσο και το ΡΙΚ να αποκομίσουν στον ετών μεγαλύτερο όφελος. Το έργο που επιτελεί η εκπομπή «Αμήνεστε περιπάτρης» εξήρε με δήλωσή του ο πρόεδρος
της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής Μαρίνος Σιζόπουλος. Είπε επίσης ότι η Επιτροπή Άμυνας θα στηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο της ζητηθεί την ενίσχυση και αναβάθμιση της εκπομπής. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 20 χρόνων για την λειτουργία της συγκεκριμένης εκπομπής ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, θα ήθελα να συγχαρώ και τη διεύθυνση του Ιδρύματος και τους συντελεστές αυτής της εκπομπής, γιατί ακριβώς μέσα από τις παρουσιάσεις των διαφόρων θεμάτων που έχουν σχέση με την άμυνα της πατρίδας μας, δημιουργείται ένα σημαντικό κλίμα, θετικό κλίμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων τα οποία υπάρχουν. Από την πλευρά τόσο τη δική μου όσο και των υπολείπων μελών της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, θα στηρίξουμε με οποιονδήποτε τρόπο μας ζητηθεί τη συνέχιση και την αναβάθμιση αυτής της εκπομπής και εγώ μια φορά να χαιρετήσουμε τόσο την εκπομπή και να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τους συντελεστές της. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, Ανδρέας Φράγκος, δήλωσε ότι η εκπομπή αναδεικνύει το πολυσήμαντο έργο της Εθνικής Φρουράς για την Άμυνα, αναλύει τα γεωστρατηγικά δεδομένα και πάνω απ' όλα ενισχύει το φρόνημα των Κυπρίων σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα. Ίση ονός άριστος αμήνες θε περιπάτρης. Την κλασική αυτή ομυρική φράση μετουσιώνει τηλεοπτικά το ΡΙΚ τα τελευταία 20 χρόνια μέσω του αγαπητού δημοσιογράφου Πέτρου Κωνσταντίνου και της ομάδας του, με την εκπομπή «Αμήνες τε περιπάτρης». Η εκπομπή αυτή αναδεικνύει το πολυσήμαντο έργο της Εθνικής Φρουράς για την άμυνα του τόπου μας, αναλύει τα εκάστοτε γεωστρατηγικά δεδομένα, αλλά πάνω απ' όλα ενισχύει το φρόνημα των Κυπρίων σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, προβάλλοντας με σύνεση την υπηρεσία προς την πατρίδα των γυναικών και των ανδρών της Εθνικής Φρουράς που φυλάνε θερμοπύλες. Είμαι σίγουρος ότι η εκπομπή θα συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα και ενθουσιασμό με τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ να εκπληρώνει την αποστολή της για πολλά χρόνια που θα ακολουθήσουν. Στο ρόλο και την αποστολή της εκπομπής αναφέρθηκε με δήλωσή του και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ Γρηγόρης Μαλλιώτης. Χρόνια πολλά στην εκπομπή «Να πίνεστε με ρεπάτρης», μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα άμυνας και θέματα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εύχομαι στον Πέτρο Κωνσταντίνου ακόμα πολλά χρόνια για την εκπομπή του και επίσης τους συντελεστές της εκπομπής. Ξανά στη συζήτησή μας στο στούντιο με τον αντιστράτηγο από στρατή Ανδρέα Πενταρά. Κύριε Πενταρά, είδαμε και τις δηλώσεις όλων και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας και της διοίκησης του ΡΙΚ και της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής. Όλοι τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης αυτής της εκπομπής και ιδιαίτερα το ρόλο που διαδραματίζει όσον αφορά και την εξύψωση του αγωνιστικού φρονήματος του κυπριακού ελληνισμού. Ναι, πράγματι, η εκπομπή αυτή, πέραν του όσα είχα πει προηγουμένως για τον ρόλο που παίζει στην δημιουργία αποτροπής για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο δεύτερος κύριος στόχος ήταν και είναι η ανύψωση του ηθικού του κυπριακού ελληνισμού. Και τούτο διότι, λυπούμε που το λέω αυτό, υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να απαξιώσουν το έργο της Εθνικής Φρουράς και αυτό συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος ηθοπάθειας. Άρα έπρεπε να αυτό το κλίμα να εξαφανιστεί, το κλίμα ηθοπάθειας, και αντίθετα να ανυψωθεί το ηθικό του κυπριακού λαού προβάλλοντας τις δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς και την ικανότητα της Εθνικής Φρουράς να αντισταθεί και να αμυνθεί έναντι οποιασδήποτε επιβουλής. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι πέτυχε πράγματι η Εθνική Φρουρά. Είναι πολύ λίγοι σήμερα εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι άδικα υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, άδικα υπάρχει ο στρατός, αφού η Τουρκία είναι τόσο ισχυρή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, γιατί πληρώνουμε, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία πληρώνει τόσα χρήματα κλπ. Κλπ. Αυτά όλα είναι ανυπόστατα εντελώς. Η Εθνική Φρουρά είναι ισχυρή, διαθέτει μια αποτρεπτική ισχύ πάρα πολύ αξιόπιστη και αυτό το λένε και οι ξένοι που παρακολουθούν τις ασκήσεις που βρίσκονται εδώ στην Κύπρο, κυρίως οι στρατιωτικοί ακόλουθοι, οι οποίοι παρακολουθούν τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς.
Και νομίζω ότι η εκπομπή αυτή, όπως είπα και προηγουμένως, έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλαδή να διατηρηθεί το ηθικό του κυπριακού ελληνισμού, να ανυψωθεί το ηθικό του κυπριακού ελληνισμού και να μην πιστεύει κανένας ότι η Εθνική Φρουρά υπάρχει επειδή πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα. Υπάρχει για να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή και είναι ικανή για αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστούμε κύριε Πενταρά. Να πάμε στο επόμενο θέμα και θα επανέλθουμε. Το 2015 τα 15χρονα της εκπομπής γιορτάστηκαν με εκδήλωση στο ΡΙΚ παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Ανάλογη εκδήλωση προγραμματιζόταν και φέτος, αλλά λόγω του κορονοϊού και των υγειονομικών μέτρων δεν θα γίνει. Να πάμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από την εκδήλωση για τα 15χρονα της εκπομπής. Η δημιουργία της εκπομπής αυτής ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί υπήρχε ο φόβος από πολλούς ότι θα έβγαιναν στον αέρα θέματα που άπτονταν της ασφάλειας του κράτους. Υπήρξε έντονος προβληματισμός και ο άνθρωπος ο οποίος τόλμησε και πήρε την απόφαση να γίνει αυτή η εκπομπή ήταν ο τότε Υπουργός Άμυνας Σωκράτης Χάσικος. Αγκάλιασε την εκπομπή αυτή, τη στήριξε και την ίδια στιγμή έδωσε οδηγίες στο επιτελείο του, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ την εκπομπή στα πρώτα της βήματα. Σημαντική και πολύπλευρη ήταν η συνεισφορά του τότε Διευθυντή του Επιτελείου του Υπουργού Άμυνας Ανδρέα Πενταρά και του τότε εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Άμυνας Ανδρέα Γιώρκα. Σημαντική στήριξη στην εκπομπή είχαν προσφέρει όλα ανεξαιρέτως τα διοικητικά συμβούλια του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, οι διευθύνσεις και οι διευθυντές προγραμμάτων, ειδήσεων και στήριξης του ΡΙΚ, όλοι οι διατελέσαντες Υπουργοί Άμυνας, γενικοί διευθυντές του Υπουργείου Άμυνας, αρχηγοί της Εθνικής Φρουράς, καθώς και όλοι οι διευθυντές του Επιτελικού Γραφείου του Υπουργού Άμυνας και οι εκπρόσωποι τύπου του Υπουργείου και η Επιτροπή Άμυνας της Βουλής. Θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια μου και τα συγχαρητήρια μου για τα στελέχη του ΡΙΚ και του Υπουργείου Άμυνας που είχαν την πολύ καλή ιδέα να οργανωθεί αυτή η εκδήλωση για την εκπομπή «Αμήν είστε περιπάτες». Είναι μια εκπομπή που, όπως όλοι ξέρετε, καθιερώθηκε, αγαπήθηκε και προβάλλεται από το ΡΙΚ τα τελευταία 15 χρόνια. Η συνεισφορά αυτής της εκπομπής είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική, γιατί προβάλλει με ένα αξιόπιστο τρόπο το έργο του Υπουργείου Άμυνας, το έργο της Εθνικής Φρουράς. Είμαι βέβαιος πως μιλώντας κανείς για τον ρόλο που οφείλει και πρέπει να διαδραματίζει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, δεν μπορεί παρά να προβάλλει κανείς ως ένα χαρακτηριστικό και επιτυχημένο παράδειγμα την εκπομπή «Να μην είστε περιπάτες». Ένα παράδειγμα ενημερωτικής εκπομπής που ειδικά σε μια χώρα που συνεχίζει δυστυχώς να βιώνει την ανομαλία και τον αναχρονισμό της κατοχής εδαφών της, έχει μια ιδιαίτερη, μια αυξημένη πρόσθετη αξία. Τη συμβάλλει, όπως έχει λεχθεί, στην καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας, αλλά και αγωνιστικού φρονήματος, υπηρετώντας το δημόσιο και εθνικό συμφέρον, πέρα και πάνω από λογικές εμπορικής τηλεθέασης ή πρόσκαιρου ωφέλους. Και τώρα επίδοση τιμητικών πλακετών στους προτεργάτες της εκπομπής «Αμήν είστε περιπάτρης» από τον Υπουργό Άμυνας κύριο Χριστόφορο Φωκαΐδη και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ Ανδρέα Τριφωνίδη. Παρακαλείται ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ να προσέλθουν για να επιδώσουν τις τιμητικές πλακέτες. Πλακέτα απονέμεται από το Υπουργείο Άμυνας τον προτεργάτη της εκπομπής και τότε Υπουργό Άμυνας και νυν Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο. Επίδοση τιμητικές πλακέτας και από το ΡΙΚ. Παρακαλείται τώρα ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ανδρέας Πενταράς, τότε διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Υπουργού Άμυνας, να προσέλθει να παραλάβει τιμητική πλακέτα από το Υπουργείο Άμυνας και το ΡΙΚ.
παρακαλείται να προσέλθει να παραλάβει τιμητική πλακέτα από το Υπουργείο Άμυνας και από το ΡΙΚΟ, τότε εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, ταξίαρχος εν αποστρατεία Ανδρέας Γιώργης. Παρακαλείται να προσέλθει να παραλάβει τιμητική πλακέτα από το Υπουργείο Άμυνας και από το ΡΙΚΟ δημοσιογράφος Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος για 15 συνεχή χρόνια ετοιμάζει και παρουσιάζει την εκπομπή «Αμήνεστε περιπάτρης». Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας στο στούντιο με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Ανδρέα Πενταρά. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Πενταρά, σε σχέση με την εκπομπή, ιδιαίτερα την αναβάθμισή της όσον αφορά με το να ασχολείται με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά. Ναι, είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική κρίση, η Εθνική Φρουρά εξυγχρονίζεται, εξοπλίζεται με νέα οπλικά συστήματα. Και όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσει η εκπομπή να τα προβάλλει, ώστε να συνεχίσει και η εκπομπή αυτή της αποτροπής προς όλους τους αντιπάλους και ιδιαίτερα προς την Τουρκία. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ και πάλι κύριε Κωνσταντίνου για την επιτυχία αυτή της εκπομπής. Ευχαριστούμε, συγχαρητήρια και σε εσάς, διότι είσαστε ένα από τους προτεργάτες. Και εύχομαι τα επόμενα 20 χρόνια πάλι να τα γιορτάσουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος θα είναι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Στην τελετή για τα 15χρονα της εκπομπής παρουσιάστηκε και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Μουσική Ορχήστρα της Εθνικής Φρουράς. Ένα από τα τραγούδια ήταν για την κατεχόμενη μας πόλη, την Αμόχωστο, που σήμερα είναι τόσο επίκαιρο το θέμα της Αμόχωστος όσο ποτέ με τις προκλητικές ενέργειες των Τούρκων. Να το παρακολουθήσω. Μέσα στην καρδιά τραγουδάω για μια πόλη χωρίς την ακρογιαλιά. Χώμα που περπάτησα Αμόχωστος, χώμα που περπάτησα κι που νοσταλγώ, χώμα που μ' αναστήσες, Αμόχωστος. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής «Αμήνεστε περιπάτρης», που ήταν αφιερωμένη στα 20 χρόνια στα 20 χρόνια παρουσίας της στα τηλεοπτικά δρόμενα του τόπου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, στη 1:30 μετά το μεσημέρι από το ΡΙΚΑ 1, με άλλα θέματα από το χώρο της άμυνας. Γεια σας.